Προς ο Τσουλάκος, ο Τσουλάκος εδώ από τα αριστερά, όπως επίτευε Καλαμάτα, βγάζει την μπάλα για τον Αθανασόπουλο. Αθανασόπουλος στο Λιόλιο, φορμασμένος ο Λιόλιος, βγάζει τη σέντρα ο Λιόλιος στη μεγάλη περιοχή. Να το το σουτ! Να το το σουτ! Το σουτ από τον Μπεγέτη, αν δεν κάνω λάθος. Μπλοκάρει! Μπλοκάρει ο τροματοφύλακας ο Μπότος στην πρώτη καλή στιγμή του αγώνα στο δεύτερο λεπτό. Σας είπα και στο μάτς με τον Πανηλιακό η Καλαμάτα στο δεύτερο λεπτό άνοιξε το σίγουρα. Για την μπάλα δεν την προλαβαίνει. Να δώσε εδώ ο Καλατζής! Κάνει το σούτο ο Καλατζής. Ξανά μπλοκάρει ο Μπότος. Να του εδώ η δεύτερη καλή στιγμή στο πέμπτο λεπτό για τη μαύρη θύελα. Βασιλόπουλος ψάχνει πάλι τον Καλατζή. Να δώσε ο Καλατζής από τα αριστερά για την Καλαμάτα. Βγάζει πάλι για τον Βασιλόπουλο. Βρίσκει τον Αθανασόπουλο. Να ο Αθανασόπουλος το πάρει την μπάλα. Γίνεται το σούτ out! Από το Βασιλόπουλο σε μια οργανωμένη προσπάθεια τη Μαύρη Θύελλα. Τα μαρκαρίσματα, ξεφεύγει ο Τσουλάκος πολύ ωραία. Είπαμε έχει τεχνική ο Τσουλάκος. Μπορεί να βοηθήσει την Καλαμάτα. Βγάζει ωραία την μπάλα για το Λιόλιο. Λιόλιος από τα αριστερά ξεφεύγει. Ο Λιόλιος βγάζει τη σέντρα. Να το στη μεγάλη περιοχή. Δεν γίνεται κάτι το ιδιαίτερο με τον Τσουλάκο εκεί. Πάτησε την μπάλα. Να ο Καλατζής εδώ προσπαθεί η Καλαμάτα. Θα γίνει το σουτ. Το πλασέ κόρνερ. Κόρνερ, γήπεδο Μεσσηνιακού, κύριε Κόφα, νομίζω δίκαιο το 0-0, με μια Καλαμάτα να έχει μια μικρή υπεροχή, έτσι. Εντάξει, Καλαμάτα είναι καλύτερη όσο δείχνουν και τα στοιχεία κατοχής, έτσι 55-45, αλλά τη μεγάλη φάση δεν έχει κάνει. Λανάτος ο Μεγέτης, να η σέντρα, περνάει η μπάλα, γίνεται το shoot-out, Λανάτος ο Αθανασόπουλος σε μια επικίνδυνη στιγμή για τη Μαύρη Θύελλα, προϋποθέσεις για γκολ εδώ για την Καλαμάτα. Δυνατές, γίνεται το σουτ, πολύ ωραίο σουτ, πολύ ωραίο σουτ του Ταουτάι, πολύ ωραίο σουτ, η πιο καλή στιγμή στο 30 λεπτό του δεύτερου επιχρόνου στο παιχνίδι ίσως. Για κοιτάξτε, βλέπουμε εδώ το replay, το Ταουτάι εδώ κάνει το σουτ, πέφτει ο Κυριακόπουλος. Να δω το Κερατσίνη τώρα ξανά στην επίθεση, πολύ επικίνδυνα, βγαίνει η βαθιά παλιά, να το γκολ, γκολ, γκολ για τους φιλοξενούμενους. Ποιος ήταν ο σκόρερ? 0-1, ψυχρονουσία στο γήπεδο του Μεσσηνιακού. 0-1 για το Κερατσίνη. Παγώνει το γήπεδο του Μεσσηνιακού. Το Κερατσίνη βάζει το γκολ. Ο Φούντας ήτανε, αν είναι το 12. Ο Φούντας ήταν ο σκόρερ. Αυτός πανηγυρίζει, θα δούμε και το replay φυσικά. Ο Σιμεών Φούντας. Να τη αλλαγή λοιπόν του... Για να δούμε εδώ, γίνεται η σέντρα μέσα στη μεγάλη περιοχή της Καλαμάτας. Να τη κεφαλιά του Φούντα. Δεν πιανότανε, άπιαστο εκεί. Πέρασε η παλιά λοιπόν εδώ. Η επικίνδυνη σέντρα και ο Φούντας εκτέλεσε από κοντά. Εκτέλεσε στον Καλατζή. Θέλει ένα γέμισμα όμως εδώ η μπάλα. Φτάνει ο Σαραντόπουλος στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Σαραντόπουλος βγάζει τη σέντρα! Νάτος ο Αθανασόπουλος, η μπάλα όμως βγαίνει out! Έληξε, τέλος του αγώνα, τέλος του αγώνα. Δίκαια το Κερατσίνη, δεν ήταν άδικο το αποτέλεσμα, παρότι η Καλαμάτα μπορούσε να πάει στην παράταση. Έξαλλη πανηγυρισμή των φιλοξενουμένων, βλέπουμε εκεί τους 50 περίπου φίλους, θύρα 4, πάνε εκεί οι παίχτες του Κερατσινίου. Ήρθαμε εδώ να κλέψουμε το παιχνίδι και το κλέψαμε. Η τακτική μας ήταν να πάρουμε σε κάποια αντεπίθεση τον γκολ που θα μας στείλει στην επόμενη φάση. Κλειδώσαμε τους χώρους. Πιστεύω το καταφέραμε και είμαστε εμείς στην επόμενη φάση. Τελειώσουμε να μην στεναχωριέται ο λαός της Μαύρης Θύελλας, οι χιλιάδες οι απαταχού της γης Μεσίνη. Η Καλαμάτα ανέβηκε στη ΓΑΜΑ εθνική κατηγορία. Αυτό ήταν το ζητούμενο, αυτό ήθελε η Καλαμάτα φέτος.